Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Πάφο. Τα πρώτα συγκεντρωτικά επίσημα αποτελέσματα για ένα μικρό ποσοστό βέβαια του 7,72%. Φαίνεται ένα προβάδισμα του Φέδωνα Φέδωνος με 51,96% και να ακολουθεί ο Άκης Χρυσόμηλος με ποσοστό 48,04%. Βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμα για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Τι λένε τα επιτελεία των δύο μονομάχων? Επικρατεί μια ανήσυχη, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, ηρεμία. Είναι μόλις έχει αρχίσει η ροή, η καταμέτρηση συνεχίζεται και υπάρχει έτσι αυτή η ανήσυχη ηρεμία στα επιτελεία των δύο υποψηφίων. Γιατί θα πρέπει να περάσει η βραδιά για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει. Όπως προανάφερα, έχει αρχίσει η ροή και πολύ σύντομα θα έχει ξεκαθαρίσει, νομίζω. Ωραία, θα επανέλθουμε αργότερα κοντά σου, μιλήσει. Σας ευχαριστώ. Πάμε Υπουργείο Εσωτερικών και στην Ατάσα Χριστοφόρου να μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα τελικώς της συμμετοχής της σημερινής. Καλησπέρα, Νατάσα. Καλησπέρα, Εμιλία, κυρίες και κύριοι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είχαμε ψηλό ποσοστό αποχής, Εμιλία, στο 37,7%. Η προσέλευση άγγιξε το 62,3%. Να πούμε ότι σε σχέση με τις δημοτικές του 2011 έχουμε μια αύξηση 6,7% στην αποχή και σε σχέση με τις βουλευτικές αύξηση 4%. Στις βουλευτικές ήταν 33% η αποχή. Έχει σημασία η αποχή στην κάθε πόλη ξεχωριστά. Στη Λευκωσία προσήλθε για να ψηφίσει μόλις το 57,5%. Έχουμε μια μείωση 9% από τις δημοτικές του 2011. Στη Λεμεσό προσήλθε το 56,2%. Πάλι έχουμε μια μείωση 9% από τις δημοτικές του 2011. Στην Αμόχωστο στο 72,5% η μείωση είναι 8% από τις δημοτικές του 2011. Στη Λάρνακα 62,8% μια μείωση 7% από τις δημοτικές του 2011. Και στην Πάφο 74% μια μείωση 9% από τις δημοτικές του 2011. Mm-hmm. Είναι μεγάλη η μείωση στην προσέλευση των ψηφοφόρων, Εμιλία. Είναι μεγάλη αποχή. Να πούμε ότι μέχρι τις 10 αναμένεται, όπως μας ανέφερε ο έφορος εκλογών, να έχουμε αποτελέσματα, να γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες που θα εκλεγούν και τις πρώτες πρωινές ώρες τα ονόματα των Δημοτικών Συμβούλων. Οι ανακηρύξεις θα γίνουν αύριο το μεσημέρι σε όλες τις πόλεις των δημάρχων. Η μόνη πόλη που θα κάνει ανακήρυξη είναι η Λάρνακα και θα γίνει απόψε. Απόψε στη Λάρνακα. Σας ευχαριστώ, Νατάσα.